Να μιλήσουμε όμως τώρα για τον Αντώνη Καλυβόπουλο, τον άγνωστο και ερασιτέχνη τραγουδιστή των μισών τραγουδιών του Ιωάν Τσαούς. Ο Καλυβόπουλος λοιπόν ήταν μηχανικός μηχανών και δεν ανέβηκε ποτέ του σε πάλκο. Όλη η καριέρα του κράτησε μονάχα 1,5 χρόνο και αυτή αποκλειστικά σε δίσκους. Σταμάτησε όμως ύστερα από απέτηση των δικών του. Η γυναίκα του συγκεκριμένα του έβαλε αποφασιστικά και μονοκόμματα το ζήτημα. Ορθά κοφτά που λέμε. Ή σταματάς ή χωρίζουμε. Και σταμάτησε ο άνθρωπος. Άτιμε γενέκε. Έτσι το ρεμπέτικο έχασε μια ιδιαίτερα σημαντική φωνή, γιατί σίγουρα, άλλωστε και εσείς μπορείτε να το διαπιστώσετε, ο Αντώνης Καλυβόπουλος θα άφηνε εποχή αν συνέχιζε. Ο Τούντας, που ήταν συγγενής του Καλυβόπουλου, έψαχνε τότε να βρει μια φωνή που να κολλάει στα ιδιόμορφα τραγούδια του Ιωάν Τσαούς. Κάποιο βράδυ λοιπόν, σε ένα οικογενειακό γλέτι, τον άκουσε να τραγουδάει και του άρεσε. Παρά τις αντιρρήσεις του, τον έπεισε. Ο Ιωάν Τσαούς δέχτηκε και έτσι ο Καλυβόπουλος τραγούδησε σε δίσκους 6 από τα 12 τραγούδια του. Θα τον ακούσουμε τώρα τον Αντώνη Καλυβόπουλο σε ένα εκπληκτικό τραγούδι του Ιωάν Τσαούς. Ξεχωριστό πράγμα, Διαμάντιε, που στην ιδιόμορφη μουσική του ανοιχνεύω και βυζαντινά αλλά και μεσαιωνικά στοιχεία. Μιλάει για 5 μάγκες που πήγαν σε έναν τεκέ για ναργιλέ και ο τεκετζής τους πρόσφερε μπόμπα. Και αυτοί διαμαρτυρήθηκαν κόσμια όπως φαίνεται, λέγοντάς του ότι δεν είναι ούτε κορτάκιδες, ούτε πιτσιρίκια, αλλά ούτε και πρεζάκιδες. Είναι δηλαδή αξίοι σεβασμού. 5 μάγκες στον Περέα. Thank you.
αυτοί ήταν οι ευγενέστατοι πέντε κύριοι, οι πέντε μάγκες του Περέα, και πολύ θα ήθελα να άκουγα πώς θα διασκεύαζε αυτό το τραγούδι για μεγάλη ορχήστρα σύνθετη ο Μάνος Χατζηδάκης. Μεγάλος λοιπόν μουσικός και συνθέτης, αλλά αγνοημένος, ο Γιουβάνι Τσαούς, πέραν των ηθικών βεβαίως, αφού και ο ίδιος είχε πάρει ορισμένες αποστάσεις από τη δημοσιότητα και την προβολή. Μοναδικός όμως ήταν οργανοπαίχτης. Βλέπετε, είχε και αλλιώτικα όργανα από τους άλλους μουσικούς του ρεμπέτικου. Ο Γιουβάνι Τσαούς έπαιζε συνήθως ταμπούρ, σαζ και μπαγλαμά μεγάλο. Αυτά που ονομάζω σαζ και μεγάλο μπαγλαμά είναι δύο τρίχορδοι ταμπουράδες που σώζονται και σήμερα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση στα χέρια των απογόνων της αδελφής της γυναίκας του. Ο Κυριάκος Λαζαρίδης, οργανοποιός γνωστός τότε, φίλος και αποκλειστικός κατασκευαστής των οργάνων του Γιουβάνι Τσαούς, είχε πει γι' αυτόν: «Πάνω στα μπράτσα των οργάνων του δεν είχε τέλεια, αλλά χιλιάδες εξωτικά πουλιά που περίμεναν να τα ακουμπήσει για να αρχίσουν να λαλάνε». Και όταν έπαιζε ο Γιουβάνι Τσαούς κάπου, ο Μέγας Μάρκος ακουμπούσε πλάι του το μπουζούκι του και καθόταν και τον άκουγε φτιαγμένος, δηλαδή μαγεμένος. «Παίξε ρε Γιωβάνι», του έλεγε, «παίξε να χαρείς τα παιδιά σου». Βέβαια, το ότι άκουγε μόνο ο Μάρκος τον Γιουβάνι Τσαούς χωρίς να παίζει ο ίδιος, αυτό είχε και μία μικρή πονηριά, εξυπνάδα, θα τα πούμε αργότερα. Το 1936 ο Γιουβάνι Τσαούς έγραψε το χασάπικό του «Παραπονούνται οι μάγκες μας», που τους στίχους έχει κάνει, όπως λέγεται, η γυναίκα του Εκατερίνη Χουρμούζη. Το τραγούδι είναι λίγο αποκαλυπτικό και αναφέρει ποιες τάξεις της ελληνικής τότε κοινωνίας, ακριβώς σαν τους μάγκες, πηγαίναν σε τεκέδες, μαστουρώνανε και ακούγαν ρεμπέτικα, λέει το τραγούδι. Σας διαβάζω τα επίμαχα στιχάκια. «Παραπονούνται οι μάγκες μας και οι αριστοκράτες όλοι που δεν τους φέρνουνε να πιούν μαυράκι από την πόλη». Και πιο κάτω: «Γλυκές πενιές θα ακούγανε να χάσουν το μυαλό τους πλούσιοι βιομήχανοι να κάνουν το σταυρό τους. Και αυτοί θα διατάζανε κάντε και ένα τσιμπούκι, μάγκες να μαστουριάσουμε να ακούσουμε μπουζούκι». Και τέλος: «Και όλα τα ανφάνγκατε», άλλα τα γαλλικά μας, λοιπόν, «και όλα τα ανφάνγκατε, τα κακά παιδιά, μες στον τεκέθε θα κάτσουν μπουζούκι για να ακούσουν και για να μαστουριάσουν». Ο Γιουβάνι Τσαούς φυσικά δεν έλεγε ποτέ του ψέματα. Τραγουδάει πάλι ο Αντώνης Καλυβόπουλος: «Παραπονούνται οι μάγκες μας». Παραπονούνται οι μάγκες μας κι αριστοκράτες όλοι που δεν τους φέρνουνε να πιούν μαυράκι από την πόλη. Έλα βρε μάγκα μου να πιεις από τον αργύλε μας που έχουμε πολιτικό μαυράκι στον τεκέ μας. Να ακούσεις το Γιουβάνι Τσαούς που παίζει το μπουζούκι και με τις εμορφές παινιές ανάβει το τσιμπούκι και χάνουμε για εμορφά θα μας τον επατάνε και τσίκα μαύρη εξυπνή και τσίλιες να φυλάνε. Γλυκές παινιές θα ακούγανε να χάσουν το μυαλό τους
πλουσιοί βιομηχανοί να καμούν το σταυρό τους. Κι αυτοί τα δύο τα κάνε καντέ και μας την πουκή. Μαγκές να μας τουριάζουμε να ακούσουμε πουζούκι. Όλα τα ανφαγκάτε με στόνται και θα κάτσουν μπουζούκι για να ακούσουνε και για να μας τουριάσουν. Γι' αυτό σε λίγο βρε παιδιά σε τούτη δότη φύση όλος ο κόσμος κι αν χαθεί θα βρίσκεται θα σύσει. Γεια σου Καλυβόπουλε. Μην νομίζετε ακούγοντας αυτό το τραγούδι το παραπονούνται οι μάγκες μας ότι ο Γιουβάντσαους ήταν θαμώνας στους στεκέδες ή ότι φούμερνε ο ίδιος. Σαφώς όχι. Σας το είπα και πριν. Ο Γιουβάντσαους ήταν αυστηρών αρχών. Ήταν άνθρωπος του σπιτιού και συντηρητικός. Το ίδιο και η γυναίκα του. Ζούσαν αλλιώτικα από ότι τα άλλα τα παιδιά, ο Μάρκος, ο Μπάτης, ο Στράτος, ο Δελιάς και οι υπόλοιποι που ξημεροβραδιάζονταν στους τεκέδες και φουμέρνανε μέχρι αναισθησίας. Τα τραγούδια του Γιουβάντσαους που μιλάνε για χασίση ή για βαριά ναρκωτικά είναι τραγούδια εκ του μακρόθεν και ίσως τραγούδια για λύπηση και για κριτική για τους χρήστες. Πράγματι, το ζεύγος Ιτζηρίδη έμενε απέναντι από τα βαγόνια του σιδηροδρόμου και τα βραδάκια, Πειραιάς μιλάμε έτσι, καθισμένοι οι δυο τους, το ζεύγος, στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, έβλεπαν συχνά τους πρεζάκηδες, σωστά ανθρώπινα κουρέλια, να σέρνονται και να κοιμούνται μέσα στα βαγόνια. Η γυναίκα του Γιουβάντσαους, η Εκατερίνη Χουρμούζη, έτυχε να τους δει πολλές φορές να πεθαίνουν εκεί στα βαγόνια σαν κοτόπουλα και να τους μαζεύει μετά το κάρο του Δήμου. Έτσι φαίνεται εμπνεύστηκε τον πρεζάκια που μελοποίησε ο άντρας της. Διδακτικότατο τραγούδι σε ένα σημείο λέει «Μες στο βαγόνι κάθομαι, για σπίτι δε θυμούμαι και ένα τσουβάλι βρώμικο το στρώνω και κοιμούμαι». Και παρακάτω «Τα ρούχα μου ελιώσανε, φάνηκε το κορμί μου, η πρέζα με φαρμάκωσε, τελείωσε η ζωή μου». Τραγικό. Και το τέλος «Σαν αποθάνω φίλε μου έρχεται η αστυνομία με κάρο σκουπιδιάρικο και κάνει την κηδεία». Στον πρεζάκια ο Γιουβάντσαους παίζει μεγάλο μπαγλαμά, ας πούμε μικρό ταμπούρα, και τραγουδάει για άλλη μια φορά ο Αντώνης Καλυβόπουλος. Με βλέπουν και συγχαίνονται, μα αγόδια να δεν δίνω. Την πρέζα μόνο να τεδάβω και ό,τι θέλα δεν γίνω. Κάθουμε, για σπίτι δεν θυμούμε και να τσουβάλι βρώμικο το στρώνω και κοιμούμε. Τα ρούχα μου ελιώσανε, φάνηκε το κορμί μου, η πρέζα με φαρμάκωσε.
κάπως τελείωσε η ζωή μου. Καρμάνης όταν κάθομαι, πως σκέφτομαι την πείνα. Σαν μαστούρος ο βρε παιδιά, δίκη μου η Αθήνα. Σαν αποθάνω φίλε μου, έρχεται αστυνομία. Με καλό σκουπίδια δικό και κάνει την κηδεία. Αν και, όπως σας είπα, είναι πολύ λίγες, μόνο 12, οι ηχογραφήσεις του Γιωβάν Τσαούς, μερικά του τραγούδια, από αυτές γίνονται αμέσως φανερές οι γνώσεις που είχε αυτός ο άνθρωπος πάνω στους χειρισμούς των δρόμων, των μακάμ, αν θέλετε, της ανατολίτικης μουσικής. Από αυτές τις γνώσεις του μετέδωσε πολλές στους φίλους του, μέλη της Πειραιώτικης Κομπανίας, δηλαδή το Μάρκο, το Μπάτι, το Δελιά, το Στράτο, τον Κυρομίτη και άλλους. Οι έννοιες όπως το μακάμ, το ταξίμι, η ονομασία των δρόμων κλπ. Φαίνεται ότι πέρασαν από αυτόν στους άλλους της Πειραιώτικης Κομπανίας. Το ιδιαίτερα προσωπικό του ύφος, η μοναχική του συμπεριφορά, ο χαρακτήρας του και τα δίστροπα, όπως έλεγαν, όργανά του με τις περίεργες, με τις ασυνήθιστες διατάξεις των διαστημάτων, τα τάστα, που έκαναν αδύνατο στους άλλους με τα κλασικά όργανα, μπουζούκι, μπαγλαμάδες κλπ. Να τον ακολουθήσουν στο παίξιμο, δημιούργησαν ένα μύθο γύρω από το όνομα του Γιωβάν Τσαούς, γύρω από τις γνώσεις του αλλά και τις δεξιοτεχνικές του ικανότητες. Θέλω να σας εξηγήσω λίγο περισσότερο για να μπείτε πιο πολύ στο νόημα και να μάθετε ίσως μερικά μικρά κρυφά μυστικά της δουλειάς και τελικά να μοιηθείτε και λίγο οργανολογικά. Λοιπόν, όπως σας είπα, ο Γιωβάν Τσαούς εκτός από ταμπούρ χρησιμοποιούσε και δύο τρίχορδους ταμπουράδες. Τα όργανα αυτά δεν ήταν δυνατόν να έρθουν σε ταυτοφωνία με τα μπουζούκια και τους μπαγλαμάδες της Πειραιώτικης Κομπανίας του Βαμβακάρη. Σας λέω ένα παράδειγμα για αυτούς που δεν είναι πολύ μοιημένοι για να καταλάβουν. Είναι, παραδείγματος χάρη, σαν να έχεις δύο πιάνα. Ένα συνηθισμένο πιάνο και ένα άλλο υποθετικό πιάνο που εκτός από μαύρα και άσπρα πλήκτρα έχει και κόκκινα και πράσινα πλήκτρα ενδιάμεσα των μαύρων και άσπρων. Τα δύο αυτά πιάνα πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να παίξουν μαζί, γιατί όταν, παραδείγματος χάρη, το δεύτερο πιάνο θα έπαιζε τα κόκκινα και πράσινα πλήκτρα, το πρώτο, το κλασικό, το συνηθισμένο πιάνο, τι πλήκτρα θα έπαιζε? Έτσι, και για να καταλάβετε καλύτερα την αναλογία, το πιάνο το απλό είναι τα συνηθισμένα μπουζούκια και οι μπαγλαμάδες. Το δε σύνθετο υποθετικό πιάνο με τα κόκκινα και πράσινα πλήκτρα είναι τα όργανα του Γιωβάν Τσαούς. Πού να παίξουν μαζί όλα αυτά? Γι' αυτό και ο Γιωβάν Τσαούς περιγράφεται να παίζει πάντα μόνος του και οι άλλοι να τον ακούνε. Γι' αυτό και ο Μάρκος άφηνε κάτω το μπουζούκι του όταν έπιανε ο Γιωβάν Τσαούς κάποιο από τα όργανά του. Τώρα νομίζω καταλαβαίνετε τη μικρή πονηριά του Μάρκου που σας έλεγα πιο πριν, όταν του έλεγε «παίξε Γιωβάνη να χαρεί στα παιδιά του», και αυτός άφηνε το μπουζούκι του δίπλα και έπαιζε ο Γιωβάν Τσαούς μόνος του. Γιωβάν Τσαούς με την παινιά σου. Μέρες και νύχτες περπατώ αμάν αμάν μέσα στη δραπετσόνα. Για μια σουλτάνα
βλάμισα, αμάν αμάν, πέντα μορφή κοκόνα. Καρδιά μαν αμάν με πικρές και φαρμάκι. Γι' αυτό το ρίχνω στο κρασί αμάν αμάν να φύγει το μεράκι. Αλλά γεια σου Στελάκι μου. Ως πότε πες μου βλάμισα, αμάν αμάν, δεν είναι αμαρτία να λιώνω εγώ για σένα, ναι, αμάν αμάν, και να σε αιτία. Γλυκιά μου βλάμισα μαν αμάν να γίνομαι ζευγάρι. Κι οι μάγκες θα μας έχουνε αμάν αμάν το μόνο τους καμάρι. Ήταν η Βλάμισα, ένας υπέκικο του Γιουβάν Τσαούς με τον Στελάκη Περπινιάδη. Μείνανε τρία ακόμα τραγούδια του Ιωάννη Ιτζηρίδη και αυτά, όπως και άλλο υλικό για αυτόν και με αυτόν, αύριο. Να ευχαριστήσω την κυρία Κατερίνα Πρεβενά που φρόντισε τον ήχο, από τον Πάνο Σαββόπουλο. Γεια σας, μέχρι αύριο. Ελληνική ραδιοφωνία στους 103,7, 105,8, 91,6 και 93,6 στα FM και στους 729 και 1386 στα μεσαία.